ο Στίβεν Χόκινγκ, που όλο και πιο συχνά βγαίνει από τον 21ο όροφο, και ο Αϊνστάιν, που δεν συναντήθηκαν ποτέ στον φυσικό κόσμο, μοιάζουν ευτυχείς που επιτέλους τα λένε. Ο πρώτος στέκεται όρθιος με ένα ποτήρι ουίσκι και απαντάει στις ερωτήσεις του Αϊνστάιν σχετικά με την τελευταία του διατύπωση λίγο πριν φύγει. Εκείνη που έλεγε ότι δεν καταλήγουμε σε ένα μοναδικό σύμπαν, αλλά ότι τα ευρήματα παραπέμπουν σε μια σημαντική μείωση του πολυσύμπαντος, σε μια πολύ μικρότερη γκάμα πιθανών συμπάντων. Ο Αϊνστάιν παρακολουθεί με μάλλον πατρικό βλέμμα τον μεγάλο θαυμαστή του και πηγαίνω έρχεται γύρω του, τόσο χαρούμενα υπερκινητικό και γλαφυρό στις περιγραφές του. Ο Στίβεν ήταν περίπου 13 χρονών όταν έφυγε ο Αϊνστάιν και ούτε που φανταζόταν ότι κάποτε όχι μόνο θα ήταν συνάδελφοι, αλλά θα συνομιλούσαν χαλαρά και ισότιμα σε ένα πολύ παράξενο σαλόνι, αλήθεια, καπνίζοντας τσιμπούκι ο ένας και πίνοντας εξαιρετικής ποιότητας ουίσκι ο άλλος. Πόσο πολύ μ' αρέσει να τους παρακολουθώ να συζητούν, ακόμη και για πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω. Συγκινούμε τόσο πολύ που και οι δυο τους δεν αρκούνται στα φυσικά τους ευρήματα, αλλά έδιναν και δίνουν φιλοσοφικές προεκτάσεις και είναι ακόμη γεμάτη υπαρξιακές αναρωτήσεις. Λοιπόν, Στίβεν, κατέληξες τελικά. Το σύμπαν έχει ή δεν έχει διευθυντή? Όχι, κύριε καθηγητά, δεν έχει. Και κατέληξα στο όχι διότι δεν πιστεύω ότι τον χρειάζεται. Τα βγάζει πέρα μόνο του, λες, ε. Είναι αυτοδιαχειριζόμενο το σύμπαν, κύριε καθηγητά, και η δημιουργία του οφείλεται στους νόμους της φυσικής και όχι στη βούληση κάποιου θείου. Η Winehouse από τον 47ο όροφο δεν κρατιέται. Μπορούμε όμως, αν θέλουμε, κύριε Χόκινγκ, να αποκαλούμε αυτούς τους φυσικούς νόμους που λέτε Θεό. Έτσι δεν είναι? Αν κι εγώ Θεό έχω μόνο τη μουσική, αλλά τέλος πάντων δεν έχω πρόβλημα να βάλω και τους νόμους της φύσης μαζί της. Αγαπητή Έιμι, πρέπει να θυμάσαι μόνο ότι αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν είναι το είδος του προσωπικού Θεού που μπορείς να συναντήσεις και να τον ρωτήσεις πράγματα που σε απασχολούν. Μην τα μπερδέψεις, ε? Όμως εσείς τι λέτε? Τον ρωτάει με αγωνία. Έχουμε αποκλείσει εντελώς την πιθανότητα να πάμε κάποια στιγμή στον Παράδεισο? Λέτε να περιμένουμε άδικα τόσοι άνθρωποι εδώ τόσο πολύ καιρό? Λέτε να μην πάμε ποτέ? Λέτε να μην πάμε ποτέ πουθενά? Να μείνουμε για πάντα σε αυτό τον πύργο? Ακόμη και τώρα που δεν τραγουδάει, που μιλάει απλώς. Η θεία βραχνάδα της φωνής της μου σκίζει την καρδιά. Η θλίψη πλημμυρίζει τα μεγάλα πράσινα μάτια της και ούτε το βαρύ μακιγιάζ, ούτε η ανεδής γραμμή του eyeliner τη βοηθούν να κρυφτεί πίσω τους. Φοράει ένα διαλυμένο τζιν σορτσάκι και έχει δέσει γύρω από τη σχεδόν αποστεωμένη μέση της το καρό πουκάμισο. Το κορμί της είναι γεμάτο τατουάζ. Κρατάει ένα ποτήρι τζιν στο χέρι με τέτοια προσοχή σαν να κρατάει τον κόσμο όλο. Ο Αϊνστάιν, τώρα που η Έιμι είναι γονατισμένη μπροστά στα πόδια του και τον κοιτάζει σαν μικρό παιδί που εκλιπαρεί για μια βόλτα στο Λούνα Πάρκ, της βγάζει τα μαύρα δερμάτινα γάντια, βάζει τα χέρια της μέσα στα δικά του και της λέει «Εγώ, καλή μου, θα συμφωνήσω με αυτό που έχει πει ο Στίβεν. Το μυαλό είναι ένας υπολογιστής. Όταν πεθάνεις, απλώς σταματάει. Και από ό,τι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει παράδεισος για χαλασμένους υπολογιστές.
Αυτά είναι παραμύθια για ανθρώπους που φοβούνται το σκοτάδι. Και εσύ δεν το φοβάσαι. Έτσι δεν είναι? Το λέτε γιατί ξέρετε μάλλον το τραγούδι μου, το Back to Black. Το ότι όμως πέθανα 100 φορές και ότι συνήθισα να γυρίζω και να ξαναγυρίζω στο μαύρο. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν ονειρεύτηκα ένα παράδεισο. Και τώρα δεν φαντάζεστε πόσο χρειάζομαι ένα πολύχρωμο και κανονικό παράδεισο. Τότε ο Αϊνστάιν της λέει στο αυτή, «Κορίτσι μου όμορφο, κανείς δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά με απόλυτη βεβαιότητα». Η Έιμι μοιάζει ραγισμένη. Επιλέγει να εξαφανιστεί από το χώρο. Μπαίνει βιαστικά στο βίντεο κλιπ του Back to Black και κατεβαίνει αργά μια στενή σκάλα. Όλοι οι Εβραίοι πρόγονοι των White House που έφτασαν μετανάστες από Ρωσία και Πολωνία είναι εκεί και την παρακολουθούν. Εκείνη βγαίνει από το μεγάλο σπίτι, κάθεται στη μαύρη λιμουζίνα με προορισμό το νεκροταφείο με τους χωματόδρομους και αποχαιρετά όπως θέλει αυτή ένα μεγάλο έρωτα που της γύρισε την πλάτη. Είναι πάλι στο ιδανικό τοπίο για να πονέσει πολύ και να τραγουδήσεις παρακτικά τη λέξη